Συμμετέχει όλοι. Η ανθρώπινη ζωή αυτό δεν έχει ως χαρακτηριστικό στοιχείο ότι ο καθένας έχει τη γνώμη του, τη σκέψη του και την έκφρασή του. Σωστά. Φαντασιώσεις λοιπόν. Φαντασιώσεις, ναι. Έχουμε ερωτήσεις. Ερωτήσεις απλών ανθρώπων για τις φαντασιώσεις. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση. Κυρία Σκητή, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Μήπως όταν φανταζόμαστε την ώρα του σεξ κάποιον άλλον, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον σύντροφό μας? Ναι, σωστό. Η φαντασίωση είναι κομμάτι της σχέσης. Οι πρωταγωνιστές είναι απόλυτοι. Τολμηροί, εκφραστικοί, χωρίς όρια, αλλά είναι πρωταγωνιστές. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω σεξ με τον σύντροφό μου και να μην υπάρχει μέσα στη φαντασίωση. Γιατί ξέρετε, η λέξη φαντασίωση περιέχει τρία στοιχεία. Το ένα είναι το δημιουργικό. Το άλλο είναι το σκηνοθετικό. Και το άλλο είναι το βιωματικό. Mm-hmm. Και το παιδί όταν γεννιέται αρχίζει να φαντασιώνει συναισθηματικά μετά την αντιληπτική περίοδο, τα 3-5 χρόνια της ζωής του, το ρόλο του. Εγωκεντρικά, σημαντικά και πρωταγωνιστικά το σκηνικό της ζωής, που είναι το σπίτι του και οι γονείς του. Ο άνθρωπος μεγαλώνοντας, όταν αρχίζει να εμπλέκεται η ειδονή, η διέγερση και η σωματική αισθητηριακή αντίληψη, δηλαδή στα 10-11 χρόνια, που γίνεται πιο συνειδητή η πραγματικότητα της διάθεσης για εμπλοκή στο σεξ, ο αυνανισμός ως πρώτο στάδιο σεξουαλικής αφύπνισης καθορίζει την εξέλιξη των φαντασιώσεων από ονειρικές ρομαντικές σε αληθινά πραγματικές. Και πραγματικές σημαίνει η σωματική εμπλοκή δύο ανθρώπων με σκοπό τον οργασμό. Μην φανταστείτε ότι η φαντασίωση είναι ένα κομμάτι, ξαφνικά πατάμε ένα play σε ένα βίντεο και παίζει ένα σενάριο. Φαντασίωση είναι μέρος της ειδονής και ταυτίζεται με τον οργασμό. Για τον άντρα και για τη γυναίκα. Για να καταλάβω. Λέτε, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει φαντασίωση, αρκεί μέσα στη φαντασίωση να είναι εμπλεκόμενος και ο σύντροφος με κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, ο άνθρωπος στον οποίο ερχόμαστε ερωτική επαφή. Ναι. Η φαντασίωση οφείλει να περιέχει τον ερωτικό μου σύντροφο. Mm-hmm. Άλλωστε, η σεξουαλικότητα προμηνύει το κάλεσμα της ειδονής μέσα τον ερωτικό μου σύντροφο. Mm. Δηλαδή, αν η σεξουαλική επαφή δύο ανθρώπων είναι εκτός των δύο πρωταγωνιστών, τότε δεν υπάρχει σεξουαλική φαντασίωση των προσώπων, υπάρχει διαφυγή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σεξ υποχρεωμένοι καταναγκαστικά να υπηρετήσουν το συζυγικό τους ρόλο. Ζούμε σε μια εποχή που το καλοκαίρι πολλά ζευγάρια θα ταξιδέψουν στις διακοπές τους. Εκεί λοιπόν το σεξ θα κληθεί να δώσει το δικό του μήνυμα στο πόσο με αγαπάς και με θέλεις. Και μην ξεχνάτε ότι το σεξ από μόνο του είναι ένα στοιχείο συναγερμού της σχέσης, ειδικότερα στις γυναίκες. Υπάρχουν, γιατί η γυναίκα ίδια ταυτίζεται με την ανάγκη. Που κάνουν έρωτα και για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή πρέπει να έχουν μια τελείως ξένη φαντασίωση. Ναι. Από χρησιμοποιεί δηλαδή ο εγκέφαλος πολλά μια στοιχεία εικόνα, τα οποία συνθέτει, είτε πραγματικά είτε υποθετικά, τα οποία παίζουν προβολικά στην ειδονή της διέγερσης. Γιατί ο άνδρας, ξέρετε, και σε αυτή την ώρα που μιλάμε, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτά τα θέματα τα θίγουμε στους εφήβους. Ναι. Που οι έφηβοι είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, που σήμερα πόσοι έφηβοι θα βγουν στο πρώτο παιχνίδι της δικής τους σεξουαλικής ολοκλήρωσης. Η φαντασίωση λοιπόν μέσα στο φόβο και στο άγχος πολλές φορές δεν υπάρχει. Είναι μια μηχανιστική ανταπόκριση του εφήβου. Ο ενήλικας όμως, ο οποίος είναι όριμος και έχει βιωματική εμπειρία από το σεξ, οφείλει να χρησιμοποιεί φαντασιώσεις ικανές και δυνατές να εξάψουν το ρόλο του και να δημιουργήσουν το πλατό, την ειδονή δηλαδή, με διάθεση την οργασμική κορύφωση. Μάλιστα. Εάν φαντασιώνω ένα άλλο πρόσωπο, εκείνη τη στιγμή λοιπόν, και είναι πολύ χαρακτηριστικό και ως εικόνα, που ο άνδρας ή η γυναίκα κλείνει τα μάτια. Ναι. Όταν κλείσουμε τα μάτια, και αυτό το βάζω τώρα ως προϋπόθεση άγχους, ναι. Σημαίνει ότι ταξιδεύω σε μια άλλη πλευρά φαντασιώσεων που δεν υπάρχει το άλλο μου μισό. Η σεξουαλική μου πάρτνερ ή ο δικός μου ερωτικός σύντροφος. Και ξέρετε ότι ο άνδρας είναι... Συγγνώμη, αλλά θα κάνουν έρωτα και θα βλέπουν τον άλλο με κλειστά τα μάτια είναι, και θα όχι, λένε το λέω αυτό, κάτι παίζει. Προσέξτε, το λέω πολύ θετικά. Ναι. Η βλεμματική επαφή είναι στοιχείο αναφοράς της έλξης και του πόθου. Ναι, σωστό. Ειδικά για τον άνδρα. Ο άνδρας ποθεί την εικόνα της γυναίκας. Γι' αυτό και η γυναίκα στα χέρια της κρατάει το σεξ. Ναι, αλλά καμιά φορά το κλείσιμο των ματιών δεν είναι και στοιχείο συγκέντρωσης. Μπορεί να είναι ένα στοιχείο αφέματος σε ένα παιχνίδι, σε ένα foreplay. Ναι. Αλλά η ίδια η σεξουαλική ένταση, όταν το ζευγάρι είναι σε επαφή διείσδυσης, η βλεμματική επαφή, η στοματική επαφή,
Η αισθησιακή επαφή των δύο κορμιών παίζει σπουδαίο ρόλο. Μάλιστα. Γιατί όλες οι αισθήσεις λειτουργούν σημαντικά στο να φτάσουν στον εγκέφαλο όλη αυτή την πραγματική αναζήτηση που η Ειδονή προσφέρει μέσα από το ταξίδι αυτό. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν ένας από τους δύο αποκαλύψει τη φαντασίωσή του, κάνει καλό ή κακό στο ζευγάρι? Αυτή είναι πολύ μεγάλη ερώτηση, με πολλές απαντήσεις. Θα σας πω όμως κάτι χαρακτηριστικό. Το ζευγάρι οφείλει να εκφράζει τις φαντασιώσεις του. Στον πολιτισμό, στην παιδεία, στην κουλτούρα και στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μιλάει για αυτές τις φαντασιώσεις. Τις φαντασιώσεις που είναι πιο γενικές. Όχι, δεν υπάρχουν οι γενικές φαντασιώσεις. Δηλαδή, οι φαντασιώσεις έχουν. Αν βλέπει, ας πούμε, την καλύτερη φίλη της γυναίκας του στη φαντασίωση και της το πει, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Όχι, εάν το ζευγάρι έχει ανοίξει το σεξουαλικό του ρόλο τόσο πολύ ώστε να μπορούν να μιλούν μέσα στην επαφή, γιατί εκείνη τη στιγμή το δυναμικό της επαφής, η χημεία της έλξης και της ειδονής, μπορεί να δώσει πάρα πολλά μηνύματα, λεκτικά και εξωλεκτικά, γιατί η φαντασίωση δεν έχει μόνο λεκτικό σήμα. Mm. Η στάση του σώματος, η κίνηση των χεριών, η στάση των σωμάτων κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Γι' αυτό και λέμε το ζευγάρι πρέπει να έχει το δικό του χώρο, το δικό του δωμάτιο, το χρόνο του, να μπορεί να απολαμβάνει χωρίς βιασύνη και άγχος το ρόλο του. Εκεί όλα μπορεί να υποθούν, εφόσον οι δύο σύντροφοι το δέχονται. Ακόμη και αν αυτό εκεί περιλαμβάνει πρόσωπα συγκεκριμένα. Ναι, αν το ζευγάρι έχει τη διάθεση να παίξει σενάρια και ρόλους, βεβαίως. Διότι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτε ηθικό ή ανήθικο. Απλώς θα πρέπει κανείς να ξέρει. Γιατί εσείς χρησιμοποιείτε, τώρα προσέξτε, ναι, χρησιμοποιείτε τον ηθικό κώδικα, ναι, ως κοινωνική αναφορά, mm-hmm, της ίδιας της σεξουαλικότητας που αποκαλύπτεται στο ρόλο μας. Σε εμάς τους δύο δηλαδή. Είναι το μυσταγωγικό κομμάτι που όλα είναι σωστό, ανοιχτά και ελεύθερα. Ναι. Και που τελειώνουν αυτά τα μηνύματα με το κλείσιμο της σεξουαλικής επαφής. Αν μου πείτε ένας άνδρας μετά χρεώσει τη γυναίκα του ότι του ανέφερε ένα πρόσωπο, ναι, που αυτός ενοχλείται ή θυμώνει ή το ανάποδο, καταλαβαίνετε ότι το ζευγάρι αυτό είναι ανώριμο. Ότι έχει μπει σε ένα παιχνίδι, σε ένα ρόλο που ουσιαστικά θα σηκωθεί η χρέωση, ο φόβος και η ενοχή απέναντί τους. Άρα μετά δεν θα ξαναμιλήσουν. Ξέρετε ότι στο σεξ η εκεί ελευθερία μπορείτε του μυαλού συνεπάγεται την οριμότητα της αναγνώρισης. Mm. Δηλαδή πόσο με τον σύντροφό μου μπορώ να περπατήσω σε ιδιαίτερες φαντασιώσεις. Οι 7 στις 10, διεθνείς μελέτες δείχνουν, 7 στις 10 ανθρώπους δεν μιλούν πραγματικά για τις φαντασιώσεις τους. Δηλαδή μπαίνουν σε ένα πλαίσιο που κινούνται ανεκτικά και οι δύο. Υπάρχουν όμως πίσω από τον εγκεφαλό μας και άλλα στοιχεία που πολλές φορές δεν εκφράζονται. Γιατί φοβάμαι τον ερωτικό μου σύντροφο. Φοβάμαι ότι μπορεί να εκτεθώ ή ντρέπομαι για αυτές τις φαντασιώσεις που έχω. Γι' αυτό και υπάρχει και αυνανισμός στην ενήλικη ζωή, που εκεί ο ενήλικας μόνος του φαντασιώνει σκηνές και ρόλους που δεν τολμάει να εκφράσει με την ερωτική του σύντροφο. Και οι γυναίκες αντίστοιχα. Ξέρετε, δεν είναι ανδρικό προνόμιο. Η φαντασίωση ανήκει και στα δύο φύλλα. Είναι πολύ πιο ισχυρή, παρορμητική, εκρηκτική στον άνδρα, εγκεφαλικά. Στη γυναίκα είναι περισσότερο συναισθηματική, λειτουργική, αλλά και τα δύο φύλλα θα βιώσουν ένα ρόλο φαντασιώσεων, mm-hmm, εφόσον όρημα συνειδητά στο φάσμα του ερωτικού παιχνιδιού μπουν σε προκλητικές αναζητήσεις, αλλά καθορίσουν μόνο εκεί το ρόλο τους. Mm-hmm. Το κλείσιμο της ερωτικής επαφής πρέπει να κλείνει το οποιοδήποτε στοιχείο αναφοράς ζήσαμε, βιώσαμε και εκφράσαμε μαζί. Αυτή είναι και η δύναμη της οριμότητας που οι άνθρωποι, ως σύντροφοι, ως γονείς, ως εραστές μπορούν να έχουν. Η φαντασίωση μένει και τελειώνει όταν τελειώσει και η ερωτική. Λέγεται και τελειώνει όταν τελειώσει και η ερωτική πράξη. Η φαντασίωση αυτό εκφράζεται λέτε με όλους τους τρόπους. Ναι. Μπορεί αλλά να είναι ένα παιχνίδι όταν ρόλο. Όταν τελειώσει η ερωτική πράξη. Δεν φανταστείτε ότι είναι μόνο λεκτικό αυτό, σήμα. Μπορεί να είναι ένα ερωτικό παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, οι δύο σύντροφοι, και εγώ χαίρομαι ζευγάρια που μπορούν στον προσωπικό τους χώρο εκεί και όχι μετά φυσικά. Ξέρετε, η αστιότητα, η ανοησία και η ρηχότητα μπορεί να ταυτίσει ανώριμες δομές. Το να βγούμε το βράδυ μαζί έξω και να πω η γυναίκα μου έκανε αυτό, ή ο σύντροφός μου έκανε εκείνο. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να έχουμε την οριμότητα της αυτοπροστασίας και της μαγείας των αισθήσεων. Που οι δύο άνθρωποι στο δικό τους χώρο μπορούν να απολαύσουν χωρίς όρια. Τα όρια είναι μόνο η υγεία, η αξιοπρέπεια και η μη επιβολή συμπεριφορών που άλλος δεν αποδέχεται. Όλα τα άλλα είναι ελεύθερα σε ένα παιδί. Ναι, αλλά μέχρι να πει εκείνος σε ένα ή εσύ σε εκείνον κατά την ερωτική επαφή τη φαντασίωση, όταν αυτή περιλαμβάνει πρόσωπο, θέλει μια προσοχή, φαντάζομαι. Θέλει προσοχή. Ναι.
Όταν... Κοιτάξτε, βάλατε μια λέξη πάλι όμως αγχωτική. Είπατε τη λέξη προσοχή. Θέλει ωριμότητα και απελευθέρωση. Ναι. Όταν οι άνθρωποι γνωρίζονται, καταρχήν τι κάνουν, ανταλλάσσουν μηνύματα. Η γνωριμία, ένα μεγάλο στάδιο της σχέσης, 6 μήνες περίπου, καθορίζεται από το πόσο εγώ και εσύ μπορούμε να καταλάβουμε ψυχικά και σωματικά ο ένας τον άλλον. Εκεί όμως μπαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Το πολιτισμικό επίπεδο, εγώ μπορεί να είμαι πιο συντηρητικός, εσύ να είσαι πιο απελευθερωμένος. Η μόρφωση, η παιδεία, οι εγγραφές, τα βιώματα που έχουμε, τα μηνύματα τι είναι άνδρας και τι είναι γυναίκα. Αν πάμε στο γάμο, ο γάμος γιατί χάνεται στο σεξ, γιατί οι άνθρωποι δεν φαντασιώνουν τους ίδιους ερωτικούς τους δρόμους, μπαίνουν σε ένα καταναγκαστικό σεξ, ότι πρέπει να έχουμε σεξουαλική ζωή, ότι καταγράφουμε σε ένα μπλοκ κάθε πότε πρέπει να κάνουμε σεξ, ότι πέρασε μια εβδομάδα και η γυναίκα λέει: α, δεν κάναμε σεξ, αλλά κάτι άλλο υπάρχει στο δικό σου μυαλό. Η αντίστοιχα και εκείνος. Και ξέρετε ότι καμιά φορά ο άνδρας γίνεται πολύ θυμωμένος, εκρηκτικός και απόλυτος όταν το βράδυ της πει σε θέλω και πει είμαι κουρασμένη, το πρωί θέλω να πάω στη δουλειά μου, και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Ή όταν έχουμε στοιχεία ψυχικής απορρίθμισης, όπως είναι η κατάθλιψη, η μελαγχολία, το άγχος, η οικονομική κρίση, που οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ την ένταση μιας σύγκρουσης παρά το άφημα μιας απόλαυσης. Γι' αυτό και το καλοκαίρι, και ήρθα σήμερα για αυτόν τον λόγο, θέλω να πω στα ζευγάρια, ζήστε μοναδικές στιγμές.